Δοξασμένο ας είναι το Άγιο Όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Έχει πει ο αδερφός ο Γιώργος, λέει, να μας θυμάσαι, λέει, εκεί που θα πας, λέω, που θα πας να μας θυμάσαι. Και δεν άντεξα, το άκουσα 2-3 φορές, του λέω, αδερφέ, είναι δυνατόν ποτέ να ξεχάσει κάποιος τον τόπο που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, τον τόπο που βαφτίστηκε στο νερό, με τους αδερφούς με τους οποίους ξεκίνησε την πορεία του, να ξεχάσει με λίγα λόγια τη μητέρα του? Έγινε δυνατόν ποτέ? Χαίρομαι λοιπόν που σας βλέπω, αδερφοί. Θα πω μερικά πράγματα πριν φέρω έτσι κάποια εδάφια από το Λόγο του Θεού για την Σουηδία. Δεν έχω πει και στον αδερφό τον Γιώργο, δεν θα πω όλη την ιστορία ακόμα, μέχρι όσο ολοκληρωθεί. Έχει μείνει, με τη χάρη του Θεού πιστεύω, ένα σκέλος της επικύρωσης στο τελευταίο κομμάτι, οπότε να γίνει και αυτό και μετά θα αναφέρω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πω, αδερφοί, είναι ότι στον τόπο τον οποίο έχω πάει υπάρχει η Εκκλησία Πεντηκοστής. Για την ακρίβεια, στο Μάλμε της Σουηδίας υπάρχουν δύο μεγάλες εκκλησίες Πεντηκοστής. Στη μία από αυτές, στην οποία πηγαίνω και μου υπεδείχθη από έναν αδερφό που είχε έρθει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, ο οποίος είναι από τον Γκέτεμποργκ, Σουηδός, αυτός μου υπέδειξε, μου είπε ότι είναι η πλέον χαρισματική. Εκεί λοιπόν που πήγα, συνάντησα, πέρα από τους ανθρώπους τους Σουηδούς που δεν τους γνώρισα, και δύο ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο, δύο καθηγητές, συναδέλφους. Ο ένας είναι από την Γκάνα, αναγεννημένος, βαφτισμένος στο Πνεύμα το Άγιο, και ο άλλος είναι από την Κορέα. Αδερφοί, αυτό το καταθέτω γιατί πρέπει να ξέρουμε, και αυτό μας είπε άλλωστε και ο Κύριος, ότι πρέπει να βλέπουμε τα σημεία. Γίνονται φοβερά πράγματα, αδερφοί. Ο Κύριος εργάζεται ακάματα για αυτό το οποίο θα δούμε μπροστά μας, και το λέει άλλωστε και ο Λόγος του Θεού, θα είναι εκπληκτικό, γιατί λέει, δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλυτέρα του πρώτου. Ο Κύριος λοιπόν το εργάζεται αυτό το πράγμα, και έτσι τώρα θα το συνδέσω και με αυτό το οποίο, αυτά τα εδάφια τα οποία έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου να σας πω απόψε. Το ζήτημα είναι, αδερφοί, όπου και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε στο εξωτερικό. Την τελευταία περίοδο έχουμε δει πάρα πολλούς αδερφούς μας, με προειδοποίηση από τον Κύριο, στον Άγγελο της Εκκλησίας, ότι θα φύγουν πολλοί από εδώ πέρα και τους αποστέλω εγώ, και θα είναι από τα πλευρά σου, τέτοιο πόνο δηλαδή θα νιώσεις και για την Εκκλησία, όμως είναι έργο του Κυρίου. Εμείς λοιπόν, αδερφοί, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου μας έχει τάξει ο Κύριος να πάμε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όποτε μας έχει τάξει, τι πρέπει να κάνουμε? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε? Υπάρχει κάποια συνταγή, κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι κάνοντάς το, θα μου πείτε, το λέει ο Λόγος του Θεού, αμήν, αμήν, το ζωντανό βιβλίο, συμφωνούμε απόλυτα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αδερφοί, το βλέπω και σε αυτόν τον συνάδελφο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είναι πράος και είναι πάρα πολύ δεκτικός στους φοιτητές, ό,τι και αν ζητήσουμε. Δηλαδή, θα έλεγε κάποιος, ενώ είναι καθηγητής, θα μπορούσε να έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο σαν να υπηρετεί τους φοιτητές. Αδερφοί, το έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μου, να προσεύχεστε εσείς για μένα και εγώ για σας, να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο δούλοι, υπηρέτες. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον Άμβωνα. Ξέρετε, αδερφοί, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το πράγμα, διότι ο Κύριος μας τα έχει πει. Είμαστε πραγματικά πολύ ευλογημένοι, διότι κάνουμε εντατικά μαθήματα εδώ μέσα. Αυτό σημαίνει ότι αφού τα έχουμε ακούσει, αν κάποια στιγμή έρθει η ώρα που δεν εφαρμοστούν, θα μείνουμε μετεξεταστέοι. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αδόκιμοι. Και αυτό μη γέννητο.
Άρα αυτό που έχουμε ακούσει και το έχει πει μετεπιτάσεως ο Κύριος, συνέχεια, το ακούσαμε και προχθές, που κατέβηκε στη γη και τι έγινε, έγινε δούλος, το φρόνημα του δούλου. Ποιος ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι σοβαρό αυτό, είναι σημαντικό. Και πόσο σημαντικό είναι. Ξέρετε αδερφοί, υπάρχουν πάρα πολλοί που εργάζονται εδώ μέσα, στο έργο του Κυρίου, στο έργο του Κυρίου, στο έργο του Κυρίου, θα το πω τρεις φορές. Το έργο είναι του Κυρίου, είναι το χωράφι του. Που σημαίνει ότι εμείς ως εργάτες, και εγώ είμαι κυριολεκτικά ο εργάτης της 11ης ώρας, ερχόμαστε με φόβο και τρόμο να κατεργαστούμε την δική μας σωτηρία και να εργαστούμε σε αυτό το χωράφι. Η ευθύνη είναι τεράστια, αδερφοί. Πολλοί που εργάζονται δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Είναι τεράστια η ευθύνη να εργάζεσαι στον αγρό του Κυρίου. Δεν είναι όπως στη δουλειά. Στη δουλειά και λάθος να γίνει, κάτι μπορεί να γίνει, στη χειρότερη θα σε απολύσουν, θα ψάξεις να βρεις δουλειά, βέβαια τώρα είναι δύσκολο, αλλά θέλω να πω, η ποινή δεν είναι μεγάλη. Το να εργάζεσαι όμως στο χωράφι του Κυρίου και να μην κάνεις αυτό που πρέπει, ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Είναι τεράστια ευθύνη, γιατί έχεις να κάνεις με ψυχές και θα τη ζητήσει ο Κύριος από σένα. Και έχει πάρα πολλούς που εργάζονται εδώ. Ευχαριστώ τον Θεό για τους αδερφούς μου που εργάζονται, γιατί και αυτοί με το παράδειγμά τους μου δείξαν και εμένα ότι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Και υπολείπομαι και ζητώ συγγνώμη αν σε κάποιους μερικές φορές δεν μπόρεσα να τους κάνω αυτό που έπρεπε. Πρέπει όμως να είμαστε εργάτες. Για να είσαι εργάτης πραγματικός, πρέπει να είσαι δούλος. Το λέω εγώ, το λέω ο Κύριος. Δούλος είναι πολύ δύσκολο να είσαι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο δούλος δεν σηκώνει κεφάλι. Του λες να κάνει αυτό και δεν λέει τίποτα. Το κάνει. Πολλές φορές εμείς λέμε τώρα, είμαι κουρασμένος. Τι λέει το, τι θέλει αυτός ο αδερφός πάλι. Τι είναι αυτό που ζητάει. Πολύ δύσκολο, αδερφοί. Πολύ δύσκολο. Όμως, αδερφοί, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί δεν είναι μόνο ότι κατέβηκε στη γη και έγινε δούλος. Το βεβαιώνει με αψευδή τρόπο ο Λόγος του Θεού. Θα διαβάσω μερικά εδάφια και μετά θα προσπαθήσω να πω μερικά πράγματα για αυτό το φρόνημα του δούλου. Να δούμε λοιπόν μερικά εδάφια. Να διαβάσουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 26ο κεφάλαιο, στις γραφές του Βάμβα, το 874 σελίδα. Μερικά εδάφια, δεν είναι πολλά. 26ο λοιπόν κεφάλαιο από τις γραφές του Βάμβα. Θα πάμε στο 14 εδάφιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν στο 14. Τότε υπήγε εις τον 12 ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς και είπε, «Τι θέλετε να μη δώσετε και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν?» Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν 30 αργύρια και από τότε ζήτη ευκαιρίαν δια να παραδώσει αυτόν. Να διαβάσουμε επίσης και μερικά εδάφια από το Ζαχαρία, να πάμε στη σελίδα 839, από την Παλιά Διαθήκη. Ο αψευδής λόγος, αδερφοί, είναι όλος λόγος του Κυρίου. Όλος λόγος του Κυρίου. Και υπάρχει συνέχεια. Να δούμε λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, στο Ζαχαρία, στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, σελίδα 839 από τις γραφές του Βάμβα. «Και είπα προς αυτούς, εάν σας φαίνεται καλόν, δότι μη το μισθόν μου, ιδε μη αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον κεραμέα, την έντιμον τιμήν με την οποία ετιμήθην υπ' αυτόν. Και έλαβον τα 300 αργύρια και έριψα αυτά εν το οίκο του Κυρίου εις τον κεραμέα». Και θα διαβάσω και μερικά εδάφια τελευταία ακόμη, συγγνώμη γι' αυτό. Θα πάμε λίγο στην Έξοδο, αδερφοί. Στην Έξοδο θα πάμε στο 21ο κεφάλαιο, ΚΑΑ κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 74, το 32. «Εάν ο βούς», επαναλαμβάνω, Έξοδος, 21ο κεφάλαιο,
74 σελίδα από τις γραφές του Βάβα, το 32, εδάφιο, «Εάν ο βούς κερατήσει δούλων ή δούλην, θέλει δώσει στον Κύριον αυτόν 300 σίκλους αργυρίου». Από το συνδυασμό αυτών που διαβάσαμε, αδερφοί, γιατί ο λόγος είναι αψευδής και τέλειος και δεν καταλείπει αμφιβολία σε κανέναν που θέλει να πιστέψει ότι αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Από το συνδυασμό αυτό που διαβάσαμε συνάγεται περίτρανα ότι ο Κύριος εξετιμήθη από τους ανθρώπους, δηλαδή η τιμή του ήταν η τιμή ενός δούλου. Ο βασιλιάς που κατέβηκε από τον ουρανό, που άφησε το ουράνιο παλάτι, αξιολογήθηκε από τον λαό Ισραήλ στην τιμή ενός δούλου. Το διαβάσαμε ξεκάθαρα. Έστησαν, λέει, την τιμή του 300 αργύρια. Όταν τους ρώτησε ο Ιούδας, τι θα μου δώσετε για αυτόν που θα σκοτώσω, γιατί θα σας τον παραδώσω στα χέρια. Έκανε δηλαδή στην ουσία ένα συμβόλαιο θανάτου. Τι θα μου δώσετε, και τι του είπανε, 30 αργύρια. Και αυτά τα 30 αργύρια τι αντιπροσώπευαν για τους Εβραίους, το διαβάσαμε στην Έξοδο. Τον θάνατο ενός δούλου, αν κερατιστεί από βού. Και η προφητεία του Ζαχαρία βεβαιώνει ότι έστησαν τον μισθό μου. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βασιλεύς των βασιλέων μέσα από τη γραφή αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους ως δούλος. Ήταν όμως δούλος. Στον Ιωάννη λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, στο 17 κεφάλαιο, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε, στο καταπληκτικό αυτό το 17 κεφάλαιο, συγκλονιστικό κυριολεκτικά και για τον τρόπο που είναι γραμμένο αλλά και για το περιεχόμενο, λέει ο Ιησούς Χριστός, «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον σου, το έργον ετελείωσα, το οποίο μη έδωκας δια να κάμω». Μιλάει στον πατέρα του και του λέει ότι έκανα όλο το έργο. Του είπε κάτι να κάνει ο πατέρας του και έρχεται η στιγμή που του λέει έκανα όλο το έργο. Ό,τι δηλαδή του πρόσταξε ο πατέρας του, όταν ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του να κατέβει στη γη, όπως ο δούλος, τελείωσα αυτό το οποίο μου ανέθεσες να κάνω. Ήτανε δούλος, αδερφοί, και υπηρέτησε ως δούλος. Ένιψε τους πόδαστους των μαθητών, που ήταν μια συνήθεια να την κάνουν οι δούλοι. Υπηρέτησε τους ανθρώπους. Τους πλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι όμως αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Και αδερφοί, γι' αυτό η πορεία είναι ανωδική. Γι' αυτό ο αδερφός μας ο Παύλος μιλάει για αγώνα. Γι' αυτό αγωνιζότανε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και ο αγώνας είναι δύσκολος. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπηρετήσεις τους αδερφούς. Και όσοι το κάνουν πάρα πολύ καλά εδώ μέσα στην Εκκλησία μας, ευχαριστώ τον Θεό για αυτούς. Γιατί αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος το φρόνημα του δούλου. Όχι να φαίνεται να δείχνει προς τα έξω ότι είναι δούλος. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα, αδερφοί. Για να είναι ανθρωπάρασκος. Πραγματικός δούλος. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αδερφοί, ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει το έργο του με τους ανθρώπους αν δεν έχουν το φρόνημα να υπηρετήσουν. Δεν μπορεί αν έχουμε τη δική μας γνώμη για τη δική μας άποψη για οτιδήποτε μας έρθει μπροστά μας να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Πείτε ότι έρχεται κάποιος λοιπόν και σας λέει μόλις γυρίστε το βράδυ στο σπίτι, σήκω τώρα να πάμε στο νοσοκομείο, ένας από τους αδερφούς μας είναι εκεί πέρα και χρειάζεται αίμα. Τι θα κάνουμε? Θα έλεγα ότι αυτό είναι σχετικά εύκολο με την έννοια ότι είναι και αδερφός μας. Αν έρθει κάποιος άλλος αδερφός και μας πει σήκω τώρα να πάμε 2 η ώρα το βράδυ, ο Κύριος μου έδειξε ότι σε αυτό το νοσοκομείο μέσα εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει και μας έχει καλέσει να πάμε να του μιλήσουμε ψυχοραγή, να πάμε να του πούμε για τον Κύριο, τι θα κάνουμε? Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε, αδερφοί.
πάρα πολλές καταστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι αν γυρίσουμε πίσω όλοι μας και σκεφτούμε κατά καιρούς τι μας είχαν ζητήσει, θα διαπιστώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ τουλάχιστον ήμουν πολύ ελλιπής. Όμως αδερφοί, αυτό είναι το φρόνημα το οποίο θέλει ο Κύριος. Το φρόνημα του δούλου. Το φρόνημα του δούλου το οποίο επιτρέπει στον Κύριο τον αγκιοπλάστη να φτιάξει το αγκείο και να είναι χρήσιμο. Για να μπορέσει με αυτό να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Το επιτρέπει επίσης στο χωράφι το οποίο έχει, τη γωνία την οποία θέλει να τη φυτέψει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να σου πει πήγε να το κάνεις και να πας να το κάνεις. Και εσύ βέβαια μπορεί να του πεις ότι ξέρεις κάτι, εκεί τώρα θα πας να βάλεις εκείνη τη γωνία που είναι γεμάτη πέτρες, θα πας να βάλεις ροδάκινα. Όχι αδερφοί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό λέμε ότι ο αψευδής λόγος είναι πλήρης και το θέλει και το ενεργεί, έρχεται από τον Κύριο. Και το θέλει και το ενεργεί. Και ξέρετε αδερφοί, το να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ ωραίο. Απολαμβάνομαι κυριολεκτικά κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Όμως για να είμαστε πραγματική Εκκλησία και να μπορεί ο Κύριος να παραλάβει την αμόμητο και να βρισκόμαστε κι εμείς εκείνη την μοναδική στιγμή, θα πρέπει όλο και περισσότερο να κατεργαζόμεθα αυτό το οποίο ακούσαμε εχθές, την σωτηρία, η οποία όμως περνάει μέσα από τη συνεργασία με τον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου, ώστε το θέλειν και το ενεργήν να μπορέσει ο Κύριος να το περάσει, αδερφοί. Και είναι κρίμα να είμαστε εδώ μέσα και κάποιοι πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή να πει ο Κύριος ποτέ δεν σας γνώρισα, γιατί ποτέ δεν κάνατε τις εντολές μου, γιατί τελικά κάνατε το δικό σας, ή γιατί το δικό σας ήταν περισσότερο από αυτό το οποίο ήθελα εγώ. Αδερφοί, οι καιροί τους οποίους διανύουμε δεν χρειάζεται να τους περιγράψουμε, είναι δύσκολοι και θα γίνονται πιο δύσκολοι. Όμως το Ευαγγέλιο πρέπει να διδαχθεί και η Εκκλησία θα έρθει η ώρα που θα την παραλάβει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, αδερφοί, να βρισκόμαστε στην αληθινή Εκκλησία. Όχι κατά φαντασία, αλλά πραγματικά, αδερφοί. Και είναι κρίμα, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν ώρες ολόκληρες που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το φυσικό χώρο. Οι ώρες ολόκληρες που βρισκόμασταν σε προσευχές, οι ώρες ολόκληρες που βρισκόμασταν σε συμμελέτες ή κοινωνία μεταλλήλων, και πραγματικά αυτές οι ώρες να πάνε στράφη. Πώς? Όταν δεν έχεις επαφή με τον Κύριο, η οποία επαφή, όπως είπαμε, είναι με το φρόνημα του δούλου δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, όπως ακούσαμε και είναι πολύ χρήσιμο να έχεις πραγματικά επαφή με τους αδερφούς σου και να προσεύχεστε, αδερφοί, ο Κύριος με κάποιο τρόπο να μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή όπως θέλει να την κάνει ο Κύριος, με τον τρόπο που θέλει. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι ζέον, αδερφοί. Δεν αρκεί να το έχουμε πάρει. Εγώ είμαι πολύ νέος στην πίστη. Το καταθέτω με τα φόβο. Και μη γέννητο να εκλειφθεί ότι ήρθε ένας νέος και ανέβηκε να μας πει κάποια πράγματα. Μη γέννητο, είσαστε πολύ παλιότεροι μερικοί από εσάς και σας κοιτάω και ευχαριστώ τον Θεό γιατί εσάς κοίταξα πρώτος όταν πρώτο μπήκα στην Εκκλησία και τα πρόσωπά σας. Όμως πραγματικά, αδερφοί, αυτό που θέλω να πω, γιατί σας αγαπώ εν Χριστώ, είναι να κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο ζέον. Δεν πρόκειται ο Κύριος να παραλάβει η Εκκλησία αν οι λαμπάδες είναι με έλεον, χρειάζεται έλεον. Συνεχής επαφή, όπου και αν βρίσκεστε. Και θα σας καταθέσω, πριν κλείσω, την προσωπική μου εμπειρία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της νέας εργασίας βρίσκομαι πολύ συχνά μες στα αεροπλάνα. Ταξίδια επαγγελματικά, μερικά από αυτά κιόλας και πολλές ώρες. Παίρνω το λόγο του Κυρίου μαζί.
Εκείνο όμως πραγματικά το οποίο απολαμβάνω και ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν, είναι ότι πραγματικά μου έδωσε τον παράκλητο. Και όπου και αν βρίσκομαι, εκείνες τις ατελείωτες ώρες μέσα στο αεροπλάνο που μου λένε κάποιοι, μα πώς άντεξες τόσες ώρες μέσα στο αεροπλάνο, έρχεται ο παράκλητος, αδερφή, όταν τον καλείς να σου μιλήσει, όταν τον καλείς να σε γεμίσει ολόκληρο, να σε πληρώσει. Αδερφή, δεν είναι παιχνίδι το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, είναι φωτιά. Η φωτιά καίει. Είναι πυρ καταναλύσκων ο Κύριος. Σας το λέω και τρέμουν τα πόδια μου. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, είναι τα πάντα για μας. Είναι αυτό το οποίο μας έχει σε διαρκή επαφή με τον Κύριό μας. Με αυτόν ο οποίος θέλει να μας μιλήσει και μας αγαπάει και την αγάπη του μας την έχει αποδείξει τουλάχιστον σε όλους εμάς εδώ. Γι' αυτό, αδερφοί, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι ώρα και να είναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν μπορείς να πέσεις στα γόνατα, μίλησε στον Κύριο όπου και αν είσαι, πληρώσου. Οι καιροί είναι τέτοιοι, αδερφοί, που ο Κύριος είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Οι άνθρωποι ψάχνουν για ελπίδα. Δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή που έχεις πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, αν μπορεί ο Κύριος εκείνη τη στιγμή να σου δώσει λόγο να μιλήσει σε κάποιον τυχόντα που περνάει μπροστά σου και έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και τον βλέπεις ότι κοιτάει κάτω στο έδαφος και παραμιλάει και εκείνη τη στιγμή να του πεις ένα λόγο και να γνωρίσει τον Χριστό. Δεν πρέπει να χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες, αδερφοί. Ο δούλος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Ο δούλος, καλός ή κακός, δεν έχει προσωπικό χρόνο. Άμα διαβάσουμε τα χρόνια της δουλείας, δεν είχαν προσωπικό χρόνο οι δούλοι. Μόνο τον ύπνο και πάλι μπορούσε να τους ξυπνήσει ο αφέντης. Εμείς όμως το κάνουμε και υποτασσόμεθα και μάλιστα σε έναν Κύριο ο οποίος είναι Κύριος. Κύριος. Ούτε μας βρίζει, ούτε μας κακομεταχειρίζεται. Μας λατρεύει, μας αγαπάει και το μόνο που θέλει είναι να τον ακούμε. Είναι και πατέρας ταυτόχρονα. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, εν Χριστώ αυτή τη στιγμή σας λέω να προσπαθήσουμε όλοι να κρατήσουμε ζέον το Πνεύμα το Άγιο, τη φωτιά του, και όποιοι νιώθουνε ότι κάτι τους λείπει από αυτό το πράγμα, μπορεί να το πούμε ότι λείπει πρώτη αγάπη, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε ξανά να το ζητήσουμε, αδερφοί. Να ζητήσουμε αναζωπήρωση. Αυτό που κατά καιρούς μας το λέει ο Κύριος από τον Άμβονα, από τότε που είμαι στην Εκκλησία, είχα μετρήσει τουλάχιστον τρεις φορές, δεν το λέει, αδερφοί, γιατί είναι τυχαίο. Και στους μικρούς μου, τους φίλους μου, το λέω αυτό, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες δυσκολίες. Προσέξτε, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο το πήραμε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Να ζητούμε αναζωπήρωση κάθε φορά από τον Κύριο. Να ζητούμε να μας μιλάει ο Κύριος. Μην το αφήσουμε, αδερφοί. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο το χωμάτινο κομμάτι να μας παρασύρει. Και σιγά σιγά, σταδιακά. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Και κάποια στιγμή να μην έχουμε επαφή, αδερφοί. Και να λες, μα εγώ βαφτίστηκα. Εγώ έχω έλαβα και Πνεύμα Άγιο, το θυμάμαι, έχω γράψει και την ημερομηνία πάνω στη γραφή μου. Και τι έχει γίνει? Φύλαξε, λέει, αυτό το οποίο έχεις. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ορίεται και ο διάβολος και οι καταχθόνιες δυνάμεις να μας πάρουν το βραβείο, αδερφοί, το βραβείο του αγώνα. Τον Στέφανο τον Αμαράντινο που ο Κύριος έχει προσδιορισμένο για αυτούς που επιποθούν την παρουσία του. Επιποθούμε την παρουσία του, αδερφοί. Όταν ένας νέος προσπαθεί να δώσει να καταλάβει σε μία νέα ότι την αγαπάει και θέλει να την κάνει γυναίκα του, η μέρημνά του είναι πώς θα την κάνει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Το έχουμε νιώσει εμείς αυτό με τον Χριστό. Να του δείξουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Αυτό σημαίνει επιποθώ. Πόθος, αδερφοί. Οι ινδιδιωτικές μέρημνες μας λένε, εντάξει, θα έρθει ο Κύριος, εκείνη τη στιγμή θα του το δείξω. Όχι, αδερφοί. Όχι, αδερφοί. Μιλάμε για την αιωνιότητα, αδερφοί. Εκεί μιλάμε για την αιωνιότητα.
θα είμαστε αιώνια μαζί Του. Αν από τώρα δεν επιποθούμε την παρουσία Του, αν από τώρα δεν ζητάμε να είμαστε μαζί Του, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αδερφοί, να μην είμαστε εκεί. Και είναι πολύ λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Γι' αυτό, αδερφοί, να βάλουμε το θέλει και το ενεργεί στα χέρια του Κυρίου, να Του το ζητήσουμε με πόθο, να κρατάει το Πνεύμα το Άγιο πυρακτωμένο μέσα μας, μια φωτιά που να μας καίει συνέχεια και πάλι και πάλι και πάλι, όπως ακριβώς έκανε ο Ιακώβ. Δεν θα σε αφήσω, λέει, αν δεν με ευλογήσεις. Και πάλι. Και ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Και να μην κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Ατελείς είμαστε όλοι. Κάποια στιγμή ένας θα είναι κάτω, κάποιος θα είναι πάνω, κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας το έχει γράψει μέσα. Τι είμαστε χωμάτινοι. Κάποια στιγμή ένας αδερφός μας που τον είχαμε δει στην αρχή και ήταν αυτό, έχει αποκάμει. Θα πάμε να τον στηρίξουμε εμείς εκείνη τη μέρα. Μετά θα μας στηρίξει αυτός. Έτσι είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Γι' αυτό μας έχει βάλει σε Εκκλησία. Δεν μιλάμε για μια ατομική σωτηρία. Ατομική σωτηρία, αλλά πού? Μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Για να την παραλάβει ολόκληρη. Και το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα της μεγάλης ώρας που θα ακουστεί εκείνος ο ήχος. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, και να είμαστε πραγματικά όλοι, και το εννοώ. Το εννοώ, αδερφοί, με αγάπη Κυρίου, να μην λείπει ούτε ένα πρόσωπο από αυτά τα οποία είμαστε ανάμεσα, και όσους αυτή τη στιγμή δεν είναι, και όσους ξέρουμε, και όσους θα προσθέσει ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή κιόλας μπορεί να μην έχουμε και καλή σχέση μαζί τους. Αμήν, αδερφοί.